Τελείωσε. Είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ, όλα αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε ο Μανώλης Μικέλης προηγουμένως ότι ένας φίλος του στην Ιταλία τον είχαν εξεγράψει οι γιατροί. Είχε καρκίνο σε όλο το σώμα, ο οποίος δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα από αυτή τη ζωή που κάνουν μερικοί. Και μόλις έμαθε ότι είναι να πεθάνει, άρχισε και έπινε συνέχεια. Ξενύχταγε τα πάντα. Μπουκάλια ουίσκι κάθε μέρα, εν τέλει περάσανε 2 μήνες, 4, 1 χρόνος, 2 και στα 5 χρόνια πέθανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά όχι από καρκίνο, από κύρωση του ύπατος. Ο Μανώλης Μικέλης με παρακάλεσε να μην πω πότε γεννήθηκε. Γεννήθηκε το 1924 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική κοντά στον Αντώνη το Σκόκο για 6 περίπου χρόνια και αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω γερμανικής κατοχής. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανάλαβε τις ευθύνες της οικογένειάς του. Αναγκάστηκε να δουλέψει και έτσι το 1942 αρχίζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, όχι όμως σαν πιανίστας. Ο Μανώλης τότε έπαιζε ακορντεόν. Και αυτό γιατί ο νεαρός τότε, και τώρα βέβαια, Μανώλης Μικέλης, δεν είχε ούτε την απαιτούμενη πείρα, αλλά ούτε και τις γνώσεις. Μια και ένας πιανίστας τότε έπρεπε να τα παίζει όλα αυτές τις ρομάτζες, τσιγκάνικες μελωδίες, ελληνικά μοτίβα, ρώσικα, ευρωπαϊκά κτλ. Έτσι ο Μικέλης παίζει ακορντεόν και αρχίζει και τις εμφανίσεις του στο ελληνικό ραδιόφωνο, με το δικό του κουαρτέτο και με το κουιντέτο του Μίμη Πλέσσα. Ενώ παράλληλα ηχογραφεί και δίσκους με τον Κώστα Καπνίση και τη Μέρι Λό. Είναι εκείνη η εποχή που, ίσως και λίγο νωρίτερα, που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στην Ελλάδα τα πρώτα σπέρματα της τζαζ. Ο Μικέλης μαζί με τον Πλέσσα, τον Μιχάλη τον Οικονόμου και μερικούς ακόμα μουσικούς της εποχής εκείνης δημιουργούν έναν πυρήνα τζαζ που αρχίζει να παίζει στα πάρτι που γινόντουσαν εκείνη την εποχή και σιγά σιγά ένας περίγυρος αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω από αυτή τη μικρή ομάδα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της τότε εποχής, λένε ότι είχαν φτάσει στα 400 άτομα. Αυτή η παρέα και η μουσική αλλά και αυτοί που τους ακολουθούσαν κάνει αισθητή την παρουσία της στο χώρο της Αθήνας, σε όλα τα πάρτι της εποχής και οι επιτυχίες του Benny Goodman, του Artie Shaw, του Art Tatum, του Duke Ellington γίνονται λίγο πολύ η μόδα της εποχής. Το 1950 ο Μανώλης Μικέλης φεύγει από την Ελλάδα και πάει στη Βηρυτό. Εκεί μένει 3,5 χρόνια και προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο καιρό, τα μαθήματα που είχε διακόψει στην Ελλάδα λόγω της γερμανικής κατοχής και καθηγητή στο ΟΔΙΟ έχει τον Ζαν Ραμπάτ, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του ΟΔΙΟ της Μόσχας. Ο ίδιος ο Μανώλης, σε μια συζήτησή μας που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, μου είχε πει ότι διάβαζε 14 ώρες την ημέρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Και επίσης το βράδυ, αυτά όλα για να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΟΔΙΟ. Και το βράδυ παράλληλα δούλευε και σε ένα κλαμπ. Μετά τη Βηρυτό, το 1954, ο Μικέλης πηγαίνει στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει μια, όχι πάρα πολύ, αλλά έτσι ένα καλύτερο, μια καλύτερη κατάσταση γύρω από την τζαζ από ό,τι στην Ελλάδα. Υπήρχαν 2 πάρα πολύ καλοί drummers Ιταλοί. Ο ένας από αυτούς, ο Νίκ Νταολάμου, μαζί με τον σαξοφωνίστα τον Νίκολα Φρέτσα, συνεργάζονται με τον Μικέλη και εμφανίζονται σε διάφορες ιταλικές πόλεις, αλλά πιο πολύ στον Μπάρι. Παίζαν διάφορα κομμάτια, ιταλικά, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά που και που παίζαν και λίγο τζαζ. Μετά την Ιταλία, ο Μικέλης βρίσκεται στο Παρίσι. Ήταν η εποχή που το Παρίσι είχε καθιερωθεί, άρχισε να καθιερώνεται, σαν τόπος συνάντησης πάρα πολύ γνωστών Αμερικανών μουσικών. Αρχίζοντας αυτό το πράγμα στο Παρίσι, άρχισαν να δημιουργούνται και τα κυκλώματα των ατζέντιδων και τα διάφορα άλλα καλλιτεχνικά γραφεία γύρω από τους μουσικούς της τζαζ. Και παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολα να μπορεί να σταδιαδρομήσει Ευρωπαίος μουσικός στο Παρίσι.
Και ήταν φυσικό βέβαια, αφού ήταν εκείνη την εποχή στο Παρίσι ο Art Blakey με το Horace Silver και του Jazz Messengers, ο Lionel Hampton, ο Kenny Clark και πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Ο Μικέλης έμεινε μερικούς μήνες στο Παρίσι, αλλά είδε ότι δεν γινόταν τίποτα και μάζεψε τα μπογαλάκια του και βρέθηκε στη Γερμανία. Εκεί έπιασε δουλειά σε μια αμερικάνικη βάση έξω από τη Φραγκφούρτη, αλλά τα βράδια, επειδή η δουλειά του τελείωνε νωρίς, έβρισκε την ευκαιρία και έπαιζε στο Domicile Club. Εκείνη την εποχή στο Domicile Club έπαιζαν οι αδερφοί Μάγκεσντορφ, ο Έμιλ και ο Άλμπερτ. Μετά από λίγο καιρό, ο Άλμπερτ Μάγκεσντορφ έφυγε για μία τουρνέ στην Αμερική και ο Μικέλης συνέχισε να εμφανίζεται μαζί με τον αδερφό του, τον Έμιλ Μάγκεσντορφ, που έπαιζε άλτο σαξόφωνο, τον Πέτρο Ιτουράλντε, που έπαιζε τον Πίτερ Ρούντολφ, συγγνώμη, στον μπάσο, και τον Γεώργιο Σέρινγκ στα κρουστά. Στη Γερμανία, επίσης, εκείνη την εποχή είχε βρεθεί και το Modern Jazz Quartet. Και για δύο εβδομάδες περίπου, στο διάστημα των δύο εβδομάδων που έμεινε το Modern Jazz Quartet, είχε την ευκαιρία ο Μικέλης να συνεργαστεί με τον μπασίστα του γκρουπ, τον Μπέρσι Χίθ. Βέβαια, τα ταξίδια του Μικέλη δεν σταματούν στη Γερμανία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα βρίσκεται στο Μαρόκο και αμέσως μετά φτάνει στην Ισπανία, όπου μένει για 4 ολόκληρα χρόνια. Στη Μαδρίτη, δημιουργώντας τη Μάνι Κέλι Όρκεστρα και παίζοντας στο μεγαλύτερο κέντρο της Μαδρίτης, στο Πασαπόγκα. Στο Πασαπόγκα ο Μικέλης έπαιζε από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ και αμέσως μετά εμφανιζόταν στο Whiskey and Jazz Club. Σε αυτό το κλαμπ, ο Μικέλης έπαιζε με την ορχήστρα του Quincy Jones, που τότε, εκτός των άλλων, συμμετείχαν οι Phil Woods, Porter Gilbert, Les Pan και Sahib Sihab. Είναι η εποχή που ένας μόνιμος πελάτης του Whiskey and Jazz είναι και ο Τέτε Μοντολιού, που κάθεται ακριβώς δίπλα από το Μικέλη στο πιάνο. Στην Ισπανία, ο Μικέλης έκανε 4 δίσκους extended που είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και ακουγόντουσαν για πολλά χρόνια αργότερα. Τη Μάνι Κέλι Όρχεστρα αποτελούσαν οι Μικέλη στο πιάνο, Πέντρο Ιτουράλντε τενόρο σαξόφωνο και κιθάρα, Γούλι Πέσερ τρομπέτα και τρομπόνι, ο Πίτερ Ρούντολφ μπάσο και ο Πιρ Γκιμπόρης drums. Ο Ιτουράλντε πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι και σήμερα, ήταν και ο διευθυντής ραδιοφωνίας της Μαδρίτης. Το σχήμα αυτό, η Μάνι Κέλι Όρχεστρα, ήταν σταθερή μέχρι το 1962, που ο Μικέλης γύρισε στην Ελλάδα, αφού όμως ξαναπήγε για λίγο στη Γερμανία και εκεί έπαιξε μαζί με τον Ντον Έλις και γνώρισε και τον Τζορτζ Ράσελ. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Μικέλης φτιάχνει μια ορχήστρα, στην οποία συμμετείχαν εκτός των άλλων ο Τίτος Καλλύρης στην κιθάρα, ο Νίκος Τσεσμελής στο κοντραμπάσο, ο Κώστας ο Κοκκιναράς στο σαξόφωνο και στο Χίλτον δουλεύει για 12 περίπου χρόνια. Βέβαια, εκτός από τους μουσικούς που προανέφερα, πέρασαν αρκετή μουσική από το σχήμα αυτό που είχε φτιάξει τότε ο Μανώλης ο Μικέλης, και όχι μόνο Έλληνες, πέρασαν και ξένοι μουσικοί. Ένας από τους ξένους ήταν και ο Τσικορία. Ήταν γύρω το 1967, που είχε έρθει με τον Stan Getz για κάτι εμφανίσει στο Λυκαβητό και κάθε βράδυ πήγαινε και όχι μόνο άκουγε τον Μικέλη, αλλά σήκωνε και τον ντράμερ του. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τζίμας τότε ποιος ήταν, αλλά σήκωνε και τον ντράμερ και έπαιζε ντράμς ο Τσικορία μαζί με τον Μικέλη. Βέβαια, έπαιξε και πιάνο μερικές φορές και ήταν ολοφάνερες οι επιρροές εκείνης εποχής του Τσικορία από τον Bill Evans. Ο Μικέλης ξαναβρίσκεται στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ένα workshop που κάνει ο Bill Russo στο Λονδίνο. Εκεί του δίνεται η ευκαιρία να παίξει στο Flamingo Jazz Club, το μετέπειτα Ronnie Scott. Εκεί λοιπόν ο Μικέλης έμεινε γύρω στις 15 μέρες και έπαιξε για 15 μέρες. Και όλα είχαν γίνει κάπως ξαφνικά και απροσδόκητα. Ένα βράδυ είχε αρρωστήσει ο πιανίστας και η ορχήστρα του Ronnie Scott έπαιζε χωρίς πιάνο. Ο Μικέλης τους άκουσε, τους ζήτησε να παίξει μαζί τους, τον άκουσαν κι αυτοί και άρχισε να δουλεύει ο Μικέλης πλέον στην Αγγλία. Αλλά πάνω στις 15 μέρες τον σταμάτησε η αστυνομία γιατί δεν είχε άδεια εργασίας. Βέβαια, τώρα το να συνεχίσουμε να παριθμούμε είτε τις εμφανίσεις του Μικέλη, είτε τα session, είτε τη ζωή του, θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Έτσι, σαν τελευταίο θυμάμαι εγώ, στην Αθήνα, στο Half Note, το session που είχε γίνει με τον Ray Brown και τον Grady Tate,
κάτω από το βλέμμα του Μιλ Τζάκσον και του Μόντι Αλεξάνδερ. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι και ο Ρέι Τσάρλς και ο Κένι Μπαρέλ και ο Άλμπερτ Μάγκεστροφ, μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, το πρώτο που ρωτήσανε δεν ήταν που παίζουν, αλλά που παίζει ο Μανώλης ο Μικέλης. Εκείνη την εποχή ο Μανώλης ο Μικέλης έπαιζε στο Act 1 στην Ακαδημία. Κλείνοντας έτσι αυτό το σύντομο, όχι ούτε βιογραφικό, έτσι μια μικρή αναφορά στο Μανώλη τον Μικέλη, πρέπει να πω ότι ο Μανώλης δεν έχει ποτέ του μελετήσει ειδικά τζαζ. Ό,τι παίζει, το παίζει μόνο από ό,τι ακούει. Μελετάει βέβαια, αλλά η μελέτη του είναι στην κλασική μουσική. Η δεξιοτεχνία, όπως λέει και ο ίδιος, απλά σε βοηθάει μόνο να παίξει σωστά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει θέμα δεξιοτεχνίας. Είναι καθαρά θέμα feeling. Τι έχεις μέσα σου να πεις, και αυτό το βλέπουμε, λέει, να καθρεφτίζεται στο έργο όλων των μεγάλων της jazz. Και πράγματι, ένας μεγάλος της jazz, ο κιθαριστής Κένι Μπαρέλ, πριν από 4 περίπου χρόνια, ξημερώματα περίπου που έφευγε από ένα μέρος, είχε πει ότι αν η Ελλάδα είχε και άλλους μουσικούς σαν τον Μανώλη τον Μικέλη, σίγουρα θα μπορούσε να υπολογίζεται και σαν μια μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρουμε αν ο Κένι Μπαρέλ είχε δίκιο, πάντως απόψε ο Μανώλης ο Μικέλης είναι μαζί μας και μαζί του είναι ο Τίτος ο Καλλύρης κιθάρα, ο Χρήστος ο Χήρας κοντραμπάσο και ηλεκτρικό, ο Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο, ο Γιώργος Λαβράνος, drums. Πόσο